Όταν πέφτει η αυλαία του καλοκαιριού, όπως συνηθίζω να λέω, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλα τα προβλήματα της νησιωτικότητας και όσο πιο μακριά βέβαια είναι ένα νησί από τα κέντρα, από την περιφερειακή ενότητα, mm-hmm. από την Ομαρχία, από τον Πειραιά, ναι. τόσο πιο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Εδώ θα μου δώσετε λίγο την ευκαιρία να μιλήσω και για το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται την γραμμή θα την πάρει το νήσος Κάλυμνος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Με την εταιρεία ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αναγνωρίζαμε ότι είναι το πρώτο καράβι που έφερε πραγματικά την ανάπτυξη στο νησί. Είχε συνέπεια, ήταν τακτικό. Όμως πέρυσι είχε τα γνωστά προβλήματα. Για 4 μήνες ήμασταν χωρίς πλοίο. Εμείς πραγματικά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, να μάθουμε. Μέχρι ένα σημείο υπήρξε μια επικοινωνία, μετά κόπηκε και αυτή, οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε μια τεράστια ανασφάλεια και εμείς οι ίδιοι πιέσαμε τον Υπουργό να βρει λύση, η οποία λύση ήταν η γνωστή, έτσι με το πλοίο Σιαδένη. Από την ώρα που φέτος είναι όλα έτοιμα και από ό,τι φαίνεται υπάρχει η διάθεση, γιατί κάναμε μια κουβέντα με τη νέα Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Γιάννη Μαστοκούκο, ναι. όπου εύχομαι καλή θητεία και συγχαρητήρια για την εκλογή του. Υπάρχει η διάθεση, εφόσον βέβαια πάρει τη γραμμή, γιατί είναι μια προϋπόθεση αυτή, έτσι ώστε να ανασάνει οικονομικά η εταιρεία, να κάνει καινούργιες επισκευές στο εσωτερικό του πλοίου, έτσι ώστε να γίνει πολύ πιο ανθρώπινο σε σχέση με την τωρινή κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Όλα τα πλοία που φτάνουν στους λειψούς είναι τελευταίας τεχνολογίας, να το πω έτσι. Αρκεί να σας πω ότι το Blue Star Patmos είναι το τελευταίο, το πιο καινούριο πλοίο της ελληνικής ακτοπλοείας και έχει 4 προσεγγίσεις. Έχουμε τα καταμαράν, έχουμε πολύ ποιοτικά πλοία, το Κάλυμνος έχει μείνει πίσω. Πρέπει, το λέω ξεκάθαρα, πρέπει και αυτό να αναβαθμιστεί και τότε θα είμαστε όλοι σύμμαχοι και στην ίδια πλευρά για να διεκδικούμε την... Σίγουρα.